όταν πούμε τη γενική εικόνα για όλο τον 90 λεπτό, σίγουρα είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την προσπάθεια και από το αποτέλεσμα και από την προσπάθεια που έκανε τα παιδιά. Τώρα για το ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, εντάξει, το ποδόσφαιρο διαρκεί 90 λεπτά. Έχουμε βρεθεί και άλλες φορές πίσω στο σκορ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς το πρωτάθλημα εδώ, εμείς είμαστε μια ομάδα που πρέπει συνέχεια να κερδίζει και είμαστε συνέχεια, έχουμε πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας, οπότε σίγουρα γίνονται κάποια λάθη, κάποιες αντεπιθέσεις και μπορεί να βρεθούμε πίσω στο σκορ. Αλλά όμως η ομάδα έχει δουλέψει από το καλοκαίρι και στο ψυχολογικό τομέα και στην κουβέντα και στην προπόνηση, ότι να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε συνθήκη του παιχνιδιού και αν παρουσιαστεί. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για το επόμενο παιχνίδι. Όπως είπατε, ο Απόλλωνας Ευπαλίου είναι μια ομάδα που πρέπει να κερδίζει σε κάθε μάτς, τουλάχιστον και με το ρόστερ που διαθέτει, αλλά και σαν πρωταθλητής να υπερασπιστεί τους τίτλους που κατέκτησε τη χρονιά που πέρασε. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για τη ρεβάνς στην ΕΤΕ. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα πέρυσι έκανε μια πολύ καλή πορεία. Πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελλο, νομίζω ήταν και αίτητη. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το έχω πει και στα παιδιά. Αλλά όμως, όσο δύσκολο είναι να βρεθεί στην κορυφή, είναι δύο φορές πιο δύσκολο να κρατηθείς. Σίγουρα φέτος το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Μπράβο για την προσπάθεια και όλα αυτά που κάναν πέρυσι. Αλλά φέτος είναι μια διαφορετική κατάσταση. Εμείς δουλεύουμε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα φέτος και γιατί και οι ομάδες θεωρώ ότι είναι πιο δυνατές. Το πρωτάθλημα και το κύπελλο έχει δρόμο ακόμα. Παίξαμε σήμερα μια καλή ομάδα. Σίγουρα δίκαια βρίσκεται εκεί ψηλά που είναι. Το αποτέλεσμα μπορεί να έρθει, εντάξει, λέει κάτι, αλλά είναι και πολλές φορές και πλασματικό. Γιατί κάθε παιχνίδι, η ΙΤΕΑ παράδειγμα, είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα, εάν δεν είναι προσέξει. Να πούμε ότι η ομάδα σας σήμερα είχε απουσίες. Για αρκετές μέρες είχε απουσίες, μάλλον τον Γιώργο Θεοχάρη, αλλά και άλλους ποδοσφαιριστές. Όμως καταφέρατε να βρείτε ρυθμό, να παίξετε καλό ποδόσφαιρο και είχατε και σε εξαιρετική μέρα τον Γιουργουσόπουλο που έκανε ντεμπούτο σήμερα. Όχι, δεν έκανε σήμερα ντεμπούτο ο Σταύρος. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, από την αρχή της χρονιάς έχουμε προβλήματα και με τραυματισμούς και με τιμωρίες και με παιδιά που δουλεύουν, έχουμε αρκετά προβλήματα, τα οποία όμως προσπαθούμε κάθε μέρα με το ρόστερ που έχουμε και με την ενίσχυση που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, να είμαστε όλοι οι παίκτες απαραίτητοι και να μπορούμε να καλύπτουμε οποιαδήποτε κενό και αν υπάρχει.